Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν γέροι και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ, αν εμπράκτες, πρέπει να τις ελευθείες, να πάνε να έχω παρόντι τα πάντα πληρώνω. Της αυρός των αγαθών και ζωής των εγώς, θα και σκήνωσε εμή και καθάρισε εμάς, που βάζεις και δίδος, και σώσον αγαθέτα ψυχά σου. Ευλογητός η Χριστέ. Δόξα και Πάτε Χριστό το Θεό ημών, που μας συνήγαγε επί του αυτό να ανακηρύσουμε τις προθέσεις μας έναντι του σκοπού μας της μετανοίας. Εορτάσαμε την Κυριακή τους Αγίους Νεομάρτυρας, που είναι για μας ένα έξοχος, ειδικά παραδειγματική ωφέλεια, διότι βέβαια το θέμα της ομολογίας είναι καθήκον. Είχαμε τους παλιούς μαρτυράς, τα εκατομμύρια, τα οποία βέβαια και με φρικτότερα βασανιστήρια απέδειξαν την ομολογία τους, αλλά ήσαν πολλοί και είχε παράδειγμα ο ένας από τον άλλο. Ενώ οι νεομάρτυρας ευρεθήκαν μόνοι τους, και όχι μόνο μόνοι τους, οι αντίθετες πλευρές που τους περιθυκούσαν ήταν καθαρώς διαβολικές. Αυτή η γνώση δεν είχαν και πήραν, και πραγματικά είναι μεγάλος άθλος ότι χωρίς κανένα εφόδιο και συμπαράσταση, μόνο με τη δύναμη της θελήσεως τους και της μικρής πίστεως όσοι μπορούσαν να κρατούν, υπέφεραν τα φρικαλαία μαρτύρια και δεν αρνήθηκαν και ομολόγησαν. Τούτο γίνεται και σε εμάς εδώ ένα θάρρος, ούτως ώστε όταν βλέπουμε εμείς σήμερα τις πολλές προκλήσεις που προκαλούν, δεν θα δηλιάσουμε, αλλά όπως και οι νεομάρτυρες, χωρίς καμιά βοήθεια, αλλά με πολλές αντίθετες περιπτώσεις, όμως παρέμειναν πιστοί και πέτυχαν τον σκοπό τους. Έτσι και εμείς θα συνεχίσουμε, διότι τώρα στην πραγματικότητα εμείς είμαι θα οπαδοί της μετανοίας. Δυστυχώς δεν φυλάξαμε τίποτε από όσα μας παρέδωσε η Θεία Χάρις με τα Θεία Μυστήρια που μπήκαμε στην πίστη μας. Όλα τα προδώσαμε και η παράγαθος του Θεού φιλανθρωπία συγκατέβη χαμηλότερα και μας χάρισε την μετάνοια. Και πάντοτε το λέω και το επαναλαμβάνω ότι τώρα πλέον σε εμάς, στη σημερινή τη στοιχεστάτη ανθρωπίνη κατάσταση, η μετάνοια είναι πλέον απόλυτο καθήκον. Δεν είναι θέμα επιλογής και προτιμήσεως, είναι θέμα καθήκοντος και μάλιστα απολύτου. Σκεπτόμενος ο καθένας μας ότι έχουμε στον εαυτό μας το κατοικόνα και ομοίωση και ότι το τέρμα του σκοπού μας είναι η θεοειδία, και βλέποντες που βρίσκομαστε σήμερα, τώρα πραγματικά η κατάσταση είναι απελπιστική. Το μόνος παράγον που μας δίνει μια παρηγοριά είναι η ειλικρινής μετάνοια. Κατεδέχθηνε Θεία Παναγάπη, πατρική στοργή του Θεού. Παρόλο που δια της θυσίας του ανέπλασε τα σύμπαντα και έτσι έφραξε κάθε στόμα και δεν δικαιολογείται κανείς να προφασιστεί. Εν τούτης, όπως είπα πάλι, η στοργή και η παραγάπη του η πατερική μας χάρισε την μετάνοια.
Άρα λοιπόν το καθήκον μας το απόλυτο εδώ στις ημέρες που ζούμε, αδελφοί μου, είναι η ακούραστος και ενδελεχής και προσεκτική μετάνοια. Τι είναι η μετάνοια? Η λέξη συμβολογή. Είναι η ανέκκληση του νου εις τη βάση που παρεκτράπει. Ο άνθρωπος είναι λογικό νόν. Περισσότερο στον άνθρωπο είναι περισσότερο η λογική, η λογικότης. Εφόσον κατασκευάστε εξ επαρχής κατ' εικόνα και ομοίωση, επομένως έχει κάποια ιδιαιτερότητα στην οντότητά του. Και κατά φύση γνωρίζει το καλό και κατά φύση μπορεί να πολεμήσει και να αντισταθεί. Αλλά δυστυχώς οι πτώσεις και η παραμόρφωση, η παγκόσμιος παραμόρφωση που έγινε, έγιναν εμπόδια όλα τούτα τώρα. Γιατί ο σκοπός μας για να εφαρμόσουμε τη μετάνοια πρέπει να βρίσκεται ο νους στη σωστή του θέση. Εάν ο νους όμως είναι εχμάλωτος από τα πάθη και τον νόμο της διαστροφής, τότε πού είναι η μετάνοια? Διότι όταν ο άνθρωπος πρακτικά κάνει το παράλογο ή διανοητικά το κάνει, το ίδιο είναι. Εάν ο εμβλέψας προς το επιθυμίσαι θεωρείται θανάσιμα αμαρτωλός, πόσο μάλλον και ο οποίος κάνει συνδυασμό με τη σκέψη του παραλόγου. Στην πρακτική μορφή σιγά σιγά αποτραβηθήκαμε και αποκόψαμε πολλά αίτια. Τα μειώσαμε και γίνεται τροποντινά υποφερτή η μάχη μας. Αλλά στο διαγνωστικό τομέα είναι αδύνατο. Διότι βλέπετε μέσα στην φαντασία του νοός είναι χαραγμένες εικόνες ολοκλήρου του παρελθόντος και ακόμα του μέλλοντος. Όλες αυτές οι σκέψεις είναι αυτές που απασχολούν τον νου. Αυτές λοιπόν είναι τα εργαλεία που ο διάβολος μεταχειρίζεται για να μας κάνει τον αόρατο πόλεμο και να μας ξεκόψει από την ελπίδα μας προς τη σωτηρία μας. Γιατί εδώ, όπως είπαμε, εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου και σελεύσατε. Πάσα παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Επομένως επιβάλλεται δηλαδή η μετάνοια και η απόθεση της αμαρτυρότητος που είναι η έννοια του παραλόγου. Όταν όμως πρακτικά τροποντινά δεν το κάνουμε, όταν με το νου το σκεπτόμεθα όμως και κάνουμε συνδυασμό με την παράλογη σκέψη, αυτό είναι ενοχή. Διότι εάν κοιτάξετε η εφάμαρτος επιθυμία, η εμπαθής επιθυμία θεωρείται ενοχή, και βεβαίως διότι ο άνθρωπος είναι λογικών όν, είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, είναι πρόσωπο της αρίστης τελειότητος και ακριβίας και επομένως δεν επιτρέπεται καμία έννοια του παραλόγου να πλησιάσει, οπότε καταρακώνεται και διασπάται η προσωπικό της. Επομένως η προσοχή μας είναι τώρα στο νουν. Όπως εξωτερικά συναντούμεθα με τους συνανθρώπους μας και αργολούμε, μιλούμε μεταξύ τους και λέμε λόγια αργά, λόγια κακά, λόγια παράξενα, λόγια παράλογα. Καμιά φορά δεν βρισκόμεθα μαζί και σιωπούμε. Αυτό το ίδιο το κάνει ο νους από μέσα, χωρίς να υπάρχει άλλος κανείς. Υπάρχουν μέσα οι εικόνες. Στην οθόνη της φαντασίας είναι καταγραμμένες με λεπτομέρεια όλες οι εικόνες από την ημέρα της γεννήσεως μας μέχρι τώρα. Και όχι μόνο όλα, και αυτά που έχουμε ακούσει. Και αυτά συγκεντρώνονται εκεί ως εικόνες. Τα ανακατεύει ο διάβολος εδώ να μας προκαλέσει σε συνδυασμό. Εάν λοιπόν η σκέψη η παράλογη μέσα μας γίνεται παραδεκτή, βρισκόμεθα ενοχή και η μετάνοια μας δεν ωφελεί σε τίποτα. Όταν μέσα μας δεχόμεθα την έννοια του παραλόγου και το περισσότερο από όλα οι βάσεις μας σαν πρόσωπα είναι η αγάπη. Σαν θεοειδής όπου είναι η κατασκευή μας,
διότι ο κατασκευάσας ιδιόχειρος εμάς Θεός είναι αυτούσιος αυτοαγάπη. Και άρα η βάση, το θεμέλιο της οντότητος μας είναι η αγάπη. Εάν λοιπόν μέσα στο περιθώριο της αγάπης υπάρχει μέσα μας η υποψία ότι κάποιος μας αδίκησε, μας κατηγόρησε, μας συκοφάντησε και τέλος πάντων μας υποβίβασε και εξωτερικά μπορεί να μην εφαρμόσαμε την εκδίκηση, αλλά εσωτερικά περιστρεφόμενο, δεχόμεθα το συνδυασμό και συνομιλούμε με αυτό. Αυτός ο συνδυασμός θεωρείται ενοχή. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή. Και επομένως χρειάζεται αποχή από τα προκαλούντα αίτια. Μετά την πτώση ο άνθρωπος απέκτησε εγγυημένη διάνοια από τα πονηρά εκνεότητός του. Είναι επιρρεπής πλέον στη διαστροφή. Στον νόμο της, καταλάβες, στον νόμο της επιρροής. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή και στα πράγματα και στα νοήματα για να αποδείξουμε ότι αποστρεφόμεθα τον νόμο της διαστροφής, την αμαρτωλότητα, αγαπούμε τον Θεό, τον πιστεύουμε, τον ακολουθούμε χωρίς να μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο έξω από αυτό. Αυτός είναι ο ανθρώπινος προορισμός, τίποτε άλλο. Εντέλεται ο Θεός και ζητάει αγάπη. Εκείνος εστίνω αγαπώ με έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτά, λέει. Ο μη αγαπώ με ούτε λέει τους λόγους μου. Επομένως το απόλυτο μας καθήκον είναι τούτο. Γιατί στην πραγματικότητα, αδελφοί μου, εδώ που βρισκόμαστε στην εξορία, δεν έχουμε τίποτε. Είναι η μεγαλύτερη βλακεία να σκέφτεται άνθρωπος για το παρόν. Εκτός από τη βιολογική μας υπόσταση, που στον νόμο της αυταρκίας και μόνον χρειάζεται, τα υπόλοιπα είναι ματαιώτηση. Με το να τρέχει ο άνθρωπος, να αγχώνεται, να πνίγεται και να μην βρίσκει ποτέ ειρήνη για να πάρει κάτι που του νομίζει ότι του χρειάζεται. Εκεί είναι το μεγάλο ολίσθημα. Για μας τα λογικά όντα, τα μόρια και τα όργανα της θεοειδίας, δεν μας χρειάζεται τίποτε από τον παρόντα υλικών κόσμο. Τίποτε απολύτως. Εκτός η βιολογική μας υπόστασης. Ένα πιάτο φαγητό, ένα φόρεμα να τυλιχθούμε μέσα και ένα δωμάτιο να κοιμηθούμε. Αυτή είναι η παγκόσμιος κατάκτησης. Η λογική παγκόσμιος κατάκτησης. Και η χρεώδηση είναι μόνο αυτή. Έξω από αυτά όποιος απασχολείται, αυτός έφυγε από τον δρόμο. Και ενεργεί αντίθετα. Γι' αυτό τώρα γνωρίζοντας ότι είμαι θεένοχοι και υπάρχουν μέσα μας οι προλήψεις, πρέπει να είμαι θα προσεκτικοί τώρα στην τήρηση του νου και στην αποφυγή των αιτίων, στην πρόκληση της Θείας Χάριτος για να παραμένει μαζί μας να μας ενισχύει, διότι χωρίς εμούς δεν είστε ποιοι ουδέν. Πώς όμως θα μπορέσουμε να το κάνουμε τούτον όταν ο νους είναι εχμάλωτος όλο το ημερονύχτιο? Δεν πάει να σκέφτεται ότι είδε και ότι ήκουσε. Πώς αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα προκαλέσει την Θεία Χάρη να μείνει κοντά του που θα τον ελευθερώσει, χωρίς όμως ούτε να στεπεί ουδέ. Η Θεία Χάρη δεν μπορεί να πλησιάσει. Σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου και σε ελεύσετε. Επομένως λοιπόν πρέπει να κρατούμε οπωσδήποτε απαραίτητη μαζί μας την ενέργεια της Χάριτος, για να μπορέσουμε με τις φτωχές μας δυνάμεις, με τη θέλησή μας. Ευτυχώς η θέληση και μετά την πτώση δεν μας την πήρε ο Θεός. Δεν κατηργήθη, δεν τη χάσαμε. Και μετά την πτώση κρατούμε ακέραια την θέλησή μας. Όταν η θέληση μας μέσω της πίστεως μας, δια της αποκαλύψεως, στέκεται σωστά, τότε χρειάζεται η ενέργεια του νου για να βάλει σε ενέργεια αυτόν την καλή απόφαση της θελήσεως. Η καλή απόφαση της θελήσεως, όπως είπα, είναι προς Θεό και τον πλησίον αγάπη. Τίποτε άλλο δεν μένει. Αυτά και μόνον είναι. Αυτά για να τα πετύχουμε χωρίς εμούδια να είστε πίνου δεν. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Αν δεν είναι ταυτοχρόνως και η Θεία Χάρις μαζί μας.
Γι' αυτό χρειάζεται η πνευματική ενέργεια και εργασία, ούτως ώστε να προκαλέσουμε τη Θεία Χάρη να παραμένει μαζί μας. Δεν μπορεί στην έννοια, όταν η ενέργεια του παραλόγου κινείται μέσα στον άνθρωπο, είναι αδύνατο να πλησιάσει η Θεία Χάρη. Δεν απατάται η Θεία Χάρη, ξέρει και προτού ακόμα γεννηθούμε τι είναι σήμεθα, και όχι μάλλον τη σκεπτόμεθα. Επομένως χρειάζεται προσοχή, και τώρα κάνουμε μια μικρή ανάλυση στο ζήτημα της μετανοίας. Λοιπόν, στην πραγματικότητα το νόημα και την πράξη της μετανοίας μας την παρέδωσε παραδειγματικά ο Χριστός μας. Διότι όταν ήρθε για την ανάπλασή μας, ενώ μπορούσε με την παγκροτηριακή του δύναμη, με τη θέλησή του και μόνο, να μας μεταβάλει, να μας μεταμορφώσει, να μας αναπλάσει, να μας αναγεννήσει και να μην παρουσιαστεί αυτή η μεγάλη περιπέτεια την οποία κατεδέχθη για μας. Όμως βλέπετε, ήρθε, και επειδή ήρθε για να διορθώσει τη δική μας εσφαλμένη γραμμή, εξεκίνησε από τη βάση. Η αιτία της πτώσεώς μας, της προδοσίας μας, ποια ήταν? Ήταν η φιλοδοξία που μας έπεισε ο διάβολος μέσω του Όφεως, ότι μπορούμε μόνοι μας να γίνουμε θεοί. Και τι μας χρειάζεται ο Θεός? Η δεύτερη μορφή, τούτο είναι το θέμα του εγωισμού. Το δεύτερο είναι το θέμα της φιλαυτίας και της φιλιδονίας. Ενώ μας είπε ο Θεός ότι δεν θα φάμε από αυτό διότι είναι θανατηφόρο. Εμείς όχι, είπαμε, επειδή μας αρέσει θα φάμε. Και κάναμε πρακτικά τις δύο παραβάσεις. Και την εγωιστική και την φιλοδονία. Έρχεται ο Κύριος μας τώρα και δεν μας λέει προσεκτικά τον τρόπο της θεραπείας. Υποδίεται τον ρόλο των πρακτικών της μετανοίας. Ξεκινάει μετά από το βάπτισμα. Βλέπεις, έπρεπε να μας δείξει πρώτα να πάρουμε την ταυτότητά μας, που είναι το βάπτισμα. Και μετά τον πρακτικό τρόπο, πώς να εφαρμόσουμε. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν από το βάπτισμα, που μας παρέδωσε το βάπτισμα, και γίνεται και η ομολογία της πίστεως μας. Διότι πιστέψαμε στο Θεό. Αλλά ποιος Θεός ήταν τούτος, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί από το μοσαϊκό νόμο δεν είναι. Είναι αφηρημένη ιδεολογία. Εδώ πιστεύουμε στον ζωντανό, τον πρακτικό Θεό, ο οποίος είναι και πατέρας και κατασκευαστής μας και μας αναμένει για τη σωτηρία μας. Λοιπόν αυτός ήρθε ο ίδιος λοιπόν, Κύριος μας εδώ, και υποδίεται το ρόλο, κατάλαβες, της πρακτικής μορφής της αποθεραπείας, για να μην μας δώσει εντολές και να παραπονηθούμε ότι είναι ακατόρθωτες για μας. Επειδή πρώτη απ' όλα ήταν, όπως είπα, η φιλιδονία, ξεκινάει από την εγκράτεια. Στο βάπτισμα παρουσιάζεται εκεί για είναι η αποκάλυψη της τριαδικότητος του Θεού που πιστεύουμε. Πήγαμε στο βάπτισμα και πιστεύουμε στον Θεό. Μα ποιον Θεό? Αφηρημένα δεν το ξέραμε. Και παρουσιάζεται ο ίδιος ο Θεός. Και ο μεν πατήρ φωνάζει και λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευδόκησα. Είναι το θέλημα μου και να τον ακούετε. Δίπλα όμως από τον Χριστό ήταν και ο πρόδρομος. Και επειδή τον πρόδρομο τον ήξερα πιο πολύ ο λαός. Λοιπόν, μορφοποιείται το πνεύμα του Άγιον, εισίδος περίστερας, κάθεται πάνω στον Υιόν του Θεού, ποιος είναι, για να μας αποδείξει αυτός είναι. Και τότε παρουσιάζεται το τριαδικό θέμα. Το μεν πατέρα ακούμε να ομολογεί ότι αυτός είναι ο Υιός μου. Το δε Υιόν βλέπουμε δαχτυλοειδώς, διότι κάθεται πάνω του το πνεύμα του Άγιον και μας δείχνει. Τότε παίρνουμε την πραγματική απόδειξη της πίστεως μας, παίρνουμε την ταυτότητά μας
ότι είμαστε πλέον πιστοί, είμαστε χριστιανοί και ακολούθως αν πιστέψουμε επιστρέφουμε στη σωτηρία μας. Λοιπόν, ο Χριστός μας εφαρμόζει πρακτικά τώρα από την πρώτη αφορμή της πτώσεως την θεραπεία. Επειδή η φιλιδονία ήταν η αιτία της πτώσεως, ξεκινάει από την εγκράτεια και την νηστεία. Κάνει νηστεία 4 ημέρων. Χωρίς να του χρειάζεται να μας δείξει όμως την βάση της πραγματικότητας της εγκρατείας, που είναι η βάση της προσωπικότητας. Μένει στην έρημο, στην ακτιμοσύνη, στην προσευχή, στην παρθενία, στην υπακοή προς τον Πατέρα, υπήκος μέχρι θανάτου γίνεται. Όλα αυτά δεν είναι οι βάσεις της πραγματικής μετανοίας και ειδικά του μοναχικού βίου. Άρα λοιπόν σε εμάς τους μοναχούς δεν δεχθήκαμε τη μοναστική ιδεολογία από διδασκαλία μόνον της Παλαιάς Διαθήκης ή της Παραδόσεως, αλλά την έχουμε πάρει πρακτικά από τον ίδιο τον αρχηγό μας, από τον ίδιο τον λυτρωτή και σωτήρα και πατέρα μας. Και έτσι γίνεται αναπολόγητος ο καθένας, αν πει ότι δεν μπορεί. Από τότε όμως και ύστερα βλέπετε, όταν παρουσιάστηκε δημοσίως και απεδείκνυε πρακτικά τον τρόπο της μετανοίας, τότε εκατομμύρια τον αντέγραψαν. Εκατομμύρια αναρρύθμιτα αντέγραψαν με μαθηματική ακρίβεια τη διδασκαλία του και το παράδειγμα του και πέτυχαν το πλήρωμα των θείων Ευαγγελιών, των αγιασμών. Τώρα ποιος μπορεί να πει ότι δεν μπορεί? Σε όλες τις γενιές, σε όλους τους χαρακτήρες, σε όλες τις μορφές, σε όλες τις περιστάσεις βρέθηκαν άνθρωποι ήρωες που φύλαξαν με ακρίβεια το Θείο θέλημα και πέτυχαν τον αγιασμό. Τώρα τους κάνουμε μορφές και εικόνες και ασπαζόμεθα τις μορφές τους και τους παρακαλούμε να δεχθούν να κάνουν κάποια δικαισία και πρεσβεία και για μας. Όμως τούτα δεν είναι για μας ο έλεγχος. Γιατί εμείς αδυνατούμε? Και επαναλαμβάνω και πάλι αυτό που πολλάκι είπα. Επειδή ομιλήσαμε περί μετανοίας και ο καρπός της μετανοίας είναι ακριβώς να επιστρέψουμε στην Θεοειδία και να αποκτήσουμε το κατοικόν ακοιομοίωση. Διότι όσοι έλαβαν αυτόν, λέει, έδωκαν αυτή σε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Μα κοιτάξτε, με τα εξουσίας εισερχόμεθα στην αγχιστία της Θεοειδίας, του κατοικώνα και ομοίωση. Αυτό δεν είναι αφηρημένη ιδεολογία. Βλέπεις αυτό από την αρχή της Πεντηκοστής, όταν ο Κύριος μας έφτασε η ώρα να δημιουργήσει την Εκκλησία Του και να μας οδηγήσει πρακτικά σε αυτά για το σκοπό που μας ήρθε για μας εμπεσκέφθη. Βλέπεις, δημιουργεί τότε την Πεντηκοστήνη. Εσυντά το Πνεύμα του Άγιου κατεβαίνει, επιδρά πάνω στους Αποστόλους, τους απλούς ψαράδες και τους κάνει ρήτορας και θεολόγους. Δημιουργεί την Εκκλησία μας και την ενέργεια της υπερφύσης χάριτος. Λοιπόν, η Αγία Πεντηκοστή υπάρχει πάντοτε μαζί μας. Ποτέ δεν θα εκλείψει μέχρι της εντελείας. Η Ορθόδοξη μας Εκκλησία και η λογική και νομιμική και νόμιμη λειτουργή, αυτοί αποτελούν τη συνέχεια της Πεντηκοστής. Έχοντας λοιπόν μαζί μας την ενέργεια της Πεντηκοστής, κανείς δεν μπορεί να προφασιστεί ότι αδυνατεί. Γιατί όχι το καιρό εκείνο όπως μελετούμε, αλλά σήμερα αυτή την ώρα της μεγαλύτερας αρνήσεως και προδοσίας, αυτή την ώρα έχουμε μαζί μας ανθρώπους του αγιασμού. Τώρα, αυτή την ώρα, που βρίσκονται ταυτοχρόνως στις τρεις διαστάσεις, και στο παρόν και στο παρελθόν και στο μέλλον, και αποδεικνύεται η πραγματικότητα ότι ο Ιησούς μας χθες και σήμερα και εις τους αιώνας είναι Αυτός μαζί μας, μας προκαλεί, μας αναμένει. Ιδού υπάγω ή να ετοιμάσω ημιν τόπον και πάλι ελέψουμε
ή να παραλείψουμε εμάς ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Αυτά δεν είναι διδασκαλία που τα ακούσαμε από κάποιον προφήτη. Μας τα είπε ο ίδιος αυτός, ο οποίος επλήρωσε το θέμα της ενοχής μας δια του αίματος του. Λοιπόν, επειδή είπα, ο εγωισμός και η φιλιδονία, η φιλαυτία ήταν τα αίτια της καταστροφής, γι' αυτό ο Κύριος μας κατεδέχθη τα παθήματα του, ούτως ώστε να ξεριζώσει τη ρίζα των παθών των νόμων της διαστροφής και να μας ενισχύσει παραδειγματικά. Λοιπόν, εδώ μαθαίνουμε τώρα ακριβώς τον τρόπο της φιλοπονίας. Μαθαίνουμε και ένα δεύτερο πράγμα, πολύ απόλυτο, το νόημα της αγάπης. Επειδή όπως είπα η αγάπη είναι το θεμέλιο της προσωπικότητος. Επειδή ο κατασκευάσας εμάς Θεός είναι η αυτούσιος αυτοαγάπη και εφόσον μας είχαμε κατ' εικόνα και ομοίωση του, επομένως η αγάπη είναι μέσα μας οντολογικό στοιχείο. Δεν είναι αρετολογία που την ακούσαμε ακαδημαϊκά. Είναι άμφιτον στοιχείων της οντότητός μας. Βλέπουμε λοιπόν την εφαρμογή της αγάπης στην πιο σκληρή μορφή της αντιθέσεως. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να κρατήσουμε τη μεταξύ μας ενότητα και ανεκτικότητα, ανεχόμενη αλλήλησης πράγματι Χριστού, αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες. Λοιπόν, όταν ο Κύριος μας τον παρέλαβαν τα εργαλεία του σκότους και του άδου, δεν αφήσαν είδος μοχθηρίας και κακότητος και έκθρας και μίσους που δεν τα εφήρμοσαν σε αυτόν μέχρι που τον σκότωσαν. Και ξεψυχώντας σας ζήτησε μια σταλιά νερό που δεν την αρνούνται στον μεγαλύτερο κακούργο και δεν του την έδωσαν. Του έδωσε χολή και ξύδι. Και βλέπετε, ξεκινήσαν τα στοιχεία να τους καταπνίξουν. Όταν έσβησε ο ήλιος και όταν ράγισαν οι πέτρες και όταν άρχισαν οι σεισμοί, αυτά δεν τα έκανε ο Θεός. Τα στοιχεία αφεαυτών, γιατί τα στοιχεία είναι ζωντανά. Για μας είναι νεκρά. Για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα νεκρό. Ξεκίνησε να τους πνίξουν, να τους καταποντίσουν. Και τότε επενέβηνε η παναγάπη του και λέει πατέρας η χώρα τους. Λάθος έκανα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Τότε φράζεται κάθε στόμα και καθίσταται υπόδικος άπας ο κόσμος, το Θεό. Τώρα πώς μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε εκδίκηση και κατηγορία και μίσος εφόσον η αρχή της πάρξεως μας και το μέλλον μας είναι αυτοαγάπη. Γι' αυτό επειδή η σημερινή κοινωνία είναι διεφθαρμένη πέρα από κάθε άλλη περιγραφή, τα σκάνδαλα είναι τόσα πολλά που είναι ανένδεκτο να μην είναι και συνεχώς. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή αδελφοί μας, ανακτικότης, αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες. Οφείλουμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Οφείλουμε να θυσιάσουμε την ψυχή μας υπέρ των αδελφών μας. Αυτά βλέπετε είναι διδασκαλίες που μας παρήγγειλε ο ίδιος και δεν σε φύρμωσε ο ίδιος. Από του έρωτος στα σαν μία πέτη, από του αγκαρεύοντας σου ένα μίλ να πάνε δυο, όποιος σαραπήσει τη μία να γυρίσει σχετικά την άλλη. Ευλογείτε και μη καταράστε. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτά τα είπε αφού τα εφήρμοσε. Τώρα δεν μπορεί κανείς να προφασιστεί ότι είναι ακατόρθωτα και αδύνατα. Διότι εκατομμύρια, εκατομμύρια ιό αντέγραψαν με μαθηματική ακρίβεια. Άρα λοιπόν, το έργο της μετανοίας είναι πεπιστευμένο, είναι υποχρεωμένο και στον κάθε ένα μας είναι επιβεβλημένο. Όποιος θέλει να σωθεί θα κάνει χρήση απόλυτον της ειλικρινούς μετανοίας, αλλιώς η σωτηρία διακυβεύεται. Εκτός αν βρεθεί άνθρωπος αναμάρτητος. Αλλά εάν δεν μπορεί άνθρωπος καν μία ημέρα στην ζωή του, αν δεν γίνει φταίχτης και αμαρτωλός, άρα η μετάνοια είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Λοιπόν, όποιος θέλει να σωθεί αδελφοί μου και να βρει τον Θεό, θα το βρει μέσω της ειλικρινούς μετανοίας, διότι αλλιώς το μέλλον είναι αιώνιον.
Δεν έχει τέλος. Όσοι αγαπήσουν τον Θεό θα πάνε μαζί του. Λέει, ό, θέλω όπου είμαι εγώ να όσοι και αυτοί. Όσοι όμως δεν αγαπήσουν τον Θεό, κατά ανάγκη θα αγαπήσουν τον διάβολο, την πηγή του κακού και της πονηριάς, της ατιμίας, του εξευτελισμού, της συντριβής της προσωπικότητας. Όσοι δεν διορθωθούν διά της μετανοίας, θα πάρει στην απώλεια. Και το μέλλον είναι αιώνιον, οι σαμφότερες τις πλευρές. Γι' αυτό να ξυπνήσουμε, αδελφοί μου. Γιατί ο θάνατος είναι το βεβαιότερο πράγμα. Όπως ακολουθάει η σκιά σε κάθε σώμα, έτσι μας ακολουθάει ο θάνατος. Και πολλές φορές έρχεται νωρίτερα. Από αρρώσεις, από περιπέτειες, από πολέμους, από ξέρω. Επομένως, ο θάνατος, επειδή είναι απαράβητος και θα πάμε στο δικαστήριο να απολογηθούμε, επιβάλλεται επί μόνος η μετάνοια, αλλιώς η σωτηρία διακυβεύεται. Δεν μπορεί κανεί να επιβάλλει. Δεν έχουμε τα αναρρύθμιτα παραδείγματα των προγόνων μας και των πατέρων μας. Όχι το καιρό εκείνο, αλλά και το καιρό τούτο που ζουν μαζί μας. Έτσι, αδελφοί μου αγαπητοί, παρακαλώ την αγάπη σας. Αυτά που μπορέσαμε να πούμε με την ευτέλειά μας, παρακαλώ έτσι να τα λάβετε υπόψη σας και να ασχοληθούμε με την έννοια της μετανοίας, γιατί διακυβεύεται η σωτηρία μας. Αυτή είναι η αποστολή μας σαν χριστιανοί. Θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό και να φυλάξουμε το θέλημά Του. Αφού δεν μπορέσαμε να το φυλάξουμε, συγκατέβηκε η πατρική της στοργή και μας λέει, τουλάχιστον ζητάτε συγγνώμη και σας συγχωράω. Όταν ο άνθρωπος δεν ζητάει συγγνώμη και τη συγγνώμη την παρατείνει ο Θεός μέχρι τον ρόχο του θανάτου, και ούτε μέχρι τότε δεν θέλει ο άνθρωπος. Όχι. Του αρέσει να κάνει αυτό που προτιμάει. Είδατε τι κάνει η διαστροφή. Αυτός είναι ο νόμος της διαστροφής. Ενίκησαν τα πάθη. Επροκάλεσαν διαστροφή και χάθηκε το κατοικό αγιομίση. Ο άνθρωπος εντιμιών ούσιν εκεί. Παρασυνευλήθη τη χτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή την ώρα είναι η εικόνα. Και πάλι να εύχομαι και παρακαλώ την αγάπη σας. Όλοι μας με καλή θέληση να κρατήσουμε τουλάχιστον την ακρίβεια της μετανοίας, αφού την πρώτη πίστη δεν την αντέξαμε. Και έτσι να αξιωθούμε τη σωτηρία μας, που ειδού η ώρα του θανάτου θα μας οδηγήσει εκεί. Τούτο ήθελα να θυμίσω την αγάπη σας. Και σας εύχομαι αληθινή και πραγματική μετάνοια. Να μας αξιώσει η αγάπη του Χριστού μας, να συνοντηθούμε όλοι μας σε εκείνη την ημέρα στα δεξιά Του, όταν θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρού. Εύχομαι την επιτυχία μας. Αμήν. Ο πρόδρομος, βλέπετε, εξ επαγγελίας γεννηθής, από βρέφος ήταν στην έρημο. Για να μας αποδείξει την έννοια της αυταρχίας και της εγκρατείας, ότι είναι βάσης του σταθερότητος της προσωπικότητας. Στην έρημο, από βρέφος, και όταν επανήρθε και έμενε πάντοτε κρατώντας αυτή την έννοια της απολύτου αυταρχίας. Ο πρώτος κήρυκας της μετανοίας. Oh,
των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.